Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη σε όλους σας. Ωραίος καιρός στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίος. Καλοκαιρινός. Καλοκαιρινός. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις υβριδικό αυτοκίνητο, μου φαίνεται. Εσύ, Γιάννα. Όχι, χρησιμοποίησα ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί με βιοεθανόλη. Αυτό είναι ένα βιοκαύσιμο. Ένα καύσιμο το οποίο παράγεται από φυτά. Που σημαίνει ότι είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον. Σε σχέση με το πετρέλαιο γίνονται όλα αυτά. Αυτόματα, Αν μου επιτρέπετε, είναι δύο τα στοιχεία λειτουργίας του υβριδικού αυτοκινήτου. Αφενός, όταν κινείται μέσα στην πόλη που χρειάζεται μικρότερη ισχύ, χρησιμοποιεί αυτόματα τον ηλεκτροκινητήρα. Και καταναλώνει επομένως ελάχιστο καύσιμο. Εσύ δεν ασχολείσαι καθόλου. Εσύ το έχεις κανονικό αυτοκίνητο. Γίνεται αυτόματα η μεταφορά από το ένα στο άλλο. Και όταν βρεθεί σε έναν δρόμο, για παράδειγμα, μεγάλης ταχύτητας, όπου απαιτείται μεγαλύτερη ισχύ, τότε αναλαμβάνει ο βενζινοκινητήρας. Η μία λειτουργία λοιπόν εξοικονόμησης καυσίμου είναι αυτή, που σημαίνει ότι μέσα στην πόλη μπορούμε να έχουμε μία εξοικονόμηση έως και 40 με 50% καύσιμο, οικονομία, ενώ σε μεγάλες ταχύτητες η οικονομία είναι περίπου στο 20%. Και το άλλο σημαντικό, το δεύτερο στοιχείο της λειτουργίας, είναι ότι ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να ανακτά ισχύ σε περιόδους που φρενάρει το αυτοκίνητο ή όταν λειτουργεί μέσα στην πόλη, να ξαναγεμίζουν δηλαδή οι μπαταρίες. Φορτίζουν μπαταρίες. Επειδή μας το είπαν και οι άλλοι οι δύο οδηγοί, γιατί λέτε στο φρενάρισμα τι σχέση έχει τώρα με ποιο κινητήρα δουλεύει? Στο φρενάρισμα απλώς φορτίζει η μπαταρία, δηλαδή αξιοποιεί την ισχύ του φρεναρίσματος και για φορτίζει να την μπαταρία. Καθίστε, άμα ρωτάω καμία βλακία να με συγχωρήσετε, διότι δεν ξέρω, δεν έχω οδηγήσει ποτέ υβριδικό. Το υβριδικό δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκινητάκι, ας πούμε, όταν λειτουργεί ο ηλεκτροκινητήρας μέσα στην πόλη. Είναι σαν να οδηγείς ένα ηλεκτροκίνητο στο Λούνα Πάρκ, ας πούμε. Σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο με μπαταρίες. Που σημαίνει ότι δεν γκαζώνει, ας πούμε, όπως γκαζώνει ένα αυτοκίνητο. Ορίστε. Που σημαίνει αυτό ότι δεν γκαζώνει όπως γκαζώνει αυτοκίνητο, ξέρεις, πατάς στο συμπλέκτη και γκαζώνεις. Όχι, νομίζω ότι είναι ίδια η απόδοση των αυτοκινήτων, ίσως και οι κύριοι που είναι εκεί με τα αυτοκίνητα μπορούν να μας τα πούν καλύτερα, αλλά νομίζω ότι η ισχύς είναι ίδια, απλώς η κατανάλωση και ο ρόλος που παίζει ο καθένας κινητήρας είναι διαφορετικός. Γιάννη, Σωτηρόπουλε, μας ακούς? Κύριε, ένας από τους δύο που είναι εκεί στο αυτοκίνητο, αυτό το πράγμα που βλέπουν που λέει Energy Monitor, τι είναι? Έχουμε πρόβλημα με το... είναι υβριδική η μετάδοση. Ναι, κάτι κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Τώρα έχει αναλάβει το κουφό. Γιάννη, έτσι που λέτε, αν μιλάς, δεν τα ακούμε. Λοιπόν, φτιάξτε το καλώδιό σας. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Γούτα. Αυτό που έχει ο μέσος Έλληνας, νομίζω εγώ, στο μυαλό του είναι το υβριδικό, είναι μεν πιο οικολογικό, πιο... Αλλά, καθαρό, αλλά δεν έχει απόδοση, δεν θα το πάτε στην Αθήνα να φύγει. Αυτό λέει. Ισχύει. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, κάθε άλλο. Απλώς όταν χρειάζεται παραπάνω ισχύ, αναλαμβάνει, είπαμε, αλλάζει ο κινητήρας και αναλαμβάνει ο βενζινοκινητήρας, επομένως τελικά το αυτοκίνητο αποδίδει το ίδιο. Απλώς καταναλώνει συνολικά λιγότερο καύσιμο. Μάλιστα. Τώρα, από να πούμε τα εξής. Από η οικονομία και το όφελος του περιβάλλοντος, από τη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου. Να πούμε λιγάκι εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό και έχει συζητηθεί, έχει γίνει αυτή η κουβέντα για την προώθηση υβριδικών αυτοκινήτων για το στόλο των ταξί, ειδικά στην Αθήνα. Μιλάμε για 13.500 ταξί. Που θα μείωναν, αν άλλαζαν αυτά ξαφνικά, θα μειωνόταν η ρήπανση κατά 25% σε μικροσωματικά. Πάντως, κυρία Αγούτα, εγώ επειδή ασχολείστε και με την πολιτική, εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ξαφνικά όλοι τρέχουν να αγοράσουν υβριδικό, δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ανέβηκε η βενζίνη, οφείλεται και στο γεγονός ότι έχει γίνει ένας φοβερός ανταγωνισμός επικοινωνιακός ανάμεσα στον Ομπάμα και στη Χίλαρη, που έχει και μία υβριδικό και άλλη υβριδικό, τζιπ υβριδικό, και το διαφημίζουνε φουλ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, κύριε Καμπουράκη. Το ένα πράγμα είναι ότι αυτό που περιγράψατε πάρα πολύ γλαφυρά στην αρχή, στο ξεκίνημα στην εισαγωγή σας, είναι η δύναμη του καταναλωτή και το πώς αυτή μπορεί να κατευθύνει τα πράγματα. Είπατε λοιπόν ότι ξαφνικά οι καταναλωτές άρχισαν να στρέφονται από τα μεγάλα αυτοκίνητα στα μικρά και τα υβριδικά, γιατί έχουν όφελος στην τσέπη τους. Άρα κατευθύνουν την αγορά. Παλαβά, ένα είναι αυτό, και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι πραγματικά έχει αρχίσει να υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία του κόσμου, η οποία τροφοδοτείται
και από, τους, και από κάποιους πολιτικούς και μακάρι αυτό να το δούμε να εξαπλώνεται με την δύναμη μόδας. Αυτό που είπατε για τα ταξί ή για τα κρατικά αυτοκίνητα. Για τα ταξί ή για τα κρατικά αυτοκίνητα. Μα τώρα όταν μιλάμε για 25% μείωση της ύπαρξης είναι τρομακτικό το νούμερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε πόλεις οι οποίες όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να πούμε ότι έχουν τα αρνητικά ρεκόρ σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα μικροσωματίδια. Να ρωτήσω κάτι. Αρνητικά ευρωπαϊκά ρεκόρ και σε ό,τι αφορά τα ταξί επίσης. Να πούμε ότι για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη έχει αρχίσει ένα τέτοιο πρόγραμμα αντικατάσταση των ταξί με υβριδικά γιατί αναμένουμε ότι θα έχουν μεγάλο όφελος. Είναι δύο τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Το ένα είναι αυτό που αφορά τα μικροσωματίδια όπως είπαμε και το άλλο είναι η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που στην Ελλάδα είναι πολύ ανάποδο. Εμείς αλλάζουμε πολύ αργά τα αυτοκίνητα και ο μέσος όρος ζωής των ελληνικών αυτοκινήτων είναι πολύ ψηλός με αποτέλεσμα να έχουμε αυτοκίνητα που ρυπαίνουν πολύ γιατί είναι παλιάς τεχνολογίες. Αλλά πρέπει να έχει και λεφτά να αλλάζει αμάξι κάθε φορά που γιορτάζει τον άλλο στρατιώτη. Αυτό ακριβώς ανακοινώθηκαν τώρα τα μέτρα για την αντικατάσταση του χωριού και του φράγματος. Δημιούργησαν άλλη καινούργια, αλλά τώρα αποκαλύπτει η παλιά και έχετε λίγο τη η ορθολογική χρήση και πάνω ένα μεγαλοδύναμος Θεός να μην μας ξεχνάει. Διότι το νερό είναι η πηγή ζωής και ιδιαίτερα οι αγρότες που καταναλώνουν το περισσότερο. Μανώλη, κάτσε δύο λεπτά. Πάντως στο φράγμα, παρά τον αρδευτικό του ρόλο, μπορεί να το απολαύσει κανείς να ψαρέψει, Κυπρίνους, να απολαύσει τις νέες εγκαταστάσεις που δημιουργήσαμε για ναυταθλητικούς αγώνες. Εδώ και πέντε χρόνια κάνουμε και κοπηλατικούς αγώνες και ελπίζω φέτος να μην σταματήσουν λόγω έλλειψης νερού. Ελπίζω πάλι και φέτος να τους απολαύσουμε. Ναι, δύο λεπτά, Δήμαρχε Μανώλη, άκου να σου πω κάτι. Ο καλός ο Θεός που του κάνει δέηση. Δεν ξέρω, δεν έχω επιστροφή. Και... Ελάτε μέσα να βλέπουμε τους συνομιλητές μας, παρακαλώ. Έλα. Λοιπόν. Λοιπόν, θα μεταφέρω, Δημήτρη, ναι. Λοιπόν, ο καλός Θεός, του κάνετε δέση, καλά κάνετε, αλλά δεν το, δεν το κατανάλωσε ο Θεός το νερό. Πού πήγε τόσο νερό, ρε παιδιά, που ήταν καλύτερα να βλέπουμε λίγο και τις δικές μας τις ευθύνες, ναι, ρόλο του ανθρώπου. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε και τη μεγάλη σπατάλη, αλλά και τις βλάβες που υπήρχαν στο φράγμα, που δυστυχώς ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες. Προσπαθούμε να μπούμε μέσα στην διαχείρισή του. Τώρα το θέμα δεν είναι ότι έχουμε πάρει. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν για να σταματήσει το βρεχόδιο. Γιατί δεν είναι πολύ νερό. Δηλαδή, τι να σου πει και ο Δήμος, είναι Αθηνά και χείρα κίνη, λέγανε και οι αρχαίοι. Α πούμε, καλέ είναι ιδεήσεις, αλλά όταν σπαταλάμε το νερό και με λάθη μας το χάνουμε, μετά δεν θα έχουμε. Πρέπει να δούμε τις ευθύνες όλων σε αυτό το θέμα της διαχείρισης του νερού. Έτσι δεν είναι, κυρία Γούτα. Και πάνω απ' όλα από τους χρήστες, είναι οι αγρότες κυρίως, ο φορέας που το διαχειρίζεται, ο Δήμος, η νομαρχία, όλοι πρέπει να έχουμε κάνει συσκευή. Κύριε Καμπουράκη, δύο είναι τα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα τα οποία δημιουργούν όλη αυτή την ιστορία, την οποία τη βλέπουμε όχι μόνο στη Ρόδο. Πριν από λίγο καιρό είχατε ένα παρόμοιο περιστατικό στην κεντρική Ελλάδα. Έχουμε το θέμα και στην Παμβότηδα έχουμε και στην Ελλήνη και παπαντού. Το θέμα λοιπόν της ποσότητας και των επιφανειακών και των υπόγειων νερών είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό και καυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή εξαντλούνται τα νερά μας και τα επιφανειακά και τα υπόγεια πέφτει ο υδροφόρος ορίζοντας και έχουμε και προβλήματα υφαλμύρωσης κλπ. Και αυτό γιατί αυτό γίνεται. Είναι ένα πρώτον... μεγάλο πρόβλημα με την υφαλμύρωση, γιατί την υπεράντληση έχει εισχωρήσει η θάλασσα και είναι αλμυρό το νερό σε πολλά μέρη. Και πια τα πηγάδια βγάζουν αλμυρό νερό. Ναι, είναι φοβερό. Και αυτό γίνεται για δύο λόγους. Αφενός η λειψιδρία λόγω των μεγάλων κλιματικών αλλαγών που συμβαίνουν και που επηρεάζουν κυρίως τις μεσογειακές χώρες, αλλά βεβαίως και από τη δική μας συμπεριφορά, που έχουμε γενικώς μια νοοτροπία κατασπατάλησης του νερού σε όλους τους τομείς. Σωστά. Λοιπόν, για δύο λεπτά, κυρία Γούτα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, να πας στο Θεό και να του πεις βάλε μου μυαλό. Και θέλω να φτιάξω τη βλάβη. Δείξε μου τον τρόπο να πάω να φτιάξω τη βλάβη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, κύριε Οικονομέα, ότι οι απώλειες που έχουμε και στην γεωργική χρήση αλλά και στην ίδρυυση είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, φτάνουμε σε επίπεδα της τάξης του 50% απώλειες. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι αυτό το νούμερο. Αν μπορούσαμε να το μαζέψουμε, να το περιορίσουμε, θα είχαμε πολύ μεγάλο όφελος. Και επίσης, ό,τι αφορά τη σπατάλη, εκτός από έναν αγωγό που σπάει βέβαια και τρέχει ανεξέλεγκτα το νερό, ας δούμε και τη βρύση μας όταν π.χ. πλένουμε τα δόντια ή όταν κάνει κάποιος ντους, να μην τρέχει το νερό ανεξέλεγκτα και... ναι, αλλά κυρία Γούτα μου τώρα, εντάξει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος και όταν ξυρίζομαι, κάθε φορά κλείνω τη βρύση.
Αλλά βλέπω τον διπλανό και ανοίγει την πισίνα ή τον καζόν και γεμίζει εκεί πέρα. Τι να κάνω δηλαδή, το οδοντόπαστά μου φταίει εμένα ή αυτός ο μπαγκάς που καταναλώνει εκεί αβέρτα. Γι' αυτό σου λογείται βέβαια. Γιατί με τον τρόπο της γυναίκα, αλλά δεν το κατάλαβες. Γιατί, πόσο μάταιες είναι οι ιδέες. Αυτό τιμολογείται και το πληρώνει. Θεέ μου, βάλε μυαλό, θύμισέ μου να κλείνω τη βρύση όταν ξυρίζομαι. Ναι. Πρέπει να βάλει και στον διπλανό. Νομίζω ότι εδώ ο ρόλος του Θεού είναι πολύ περιορισμένος στο πόσο μυαλό θα βάλει. Μα δεν θέλει να ασχολείται με αυτά τα